Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή εβδομάδα. Υπάρχει μια πολύ σημαντική είδηση κατά την προσωπική μου πάντα άποψη που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και θα ήθελα στο σημερινό μας βίντεο να ασχοληθώ λιγάκι με αυτήν. Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη είδηση, στο πλαίσιο μιας έρευνας που θα γίνει στη Μεγάλη Βρετανία για ζητήματα που σχετίζονται με την πανδημία του κορονοϊού, υπάρχει μια πρόεδρος επιτροπής καθώς επίσης και μέλος της Βουλής των Λόρδων που ζητάει να γίνει μια διερεύνηση αναλυτική για τις τυχόν παρενέργειες του εμβολίου καθώς επίσης και για τις τυχόν αποζημιώσεις που πρέπει να δοθούν σε άτομα τα οποία πιθανόν έχουν υποστεί παρενέργειες. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά συμβαίνει για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό, γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση και προφανέστατα τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Οι πολύ σπάνιες αλλά σοβαρές παρενέργειες από το εμβόλιο του κορονοϊού θα μπορούσαν να διερευνηθούν στην επικείμενη δημόσια έρευνα για την πανδημία. Μπορεί επίσης να εξεταστεί η αποζημίωση των ατόμων που επλήγησαν από αυτό. Η παραπάνω δήλωση ανήκει στην πρόεδρο μιας σχετικής έρευνας και μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, Χίδερ Χάλετ. Αξίζει να σημειωθεί ότι έστειλε λεπτομερής ενημέρωση στον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Οι μελέτες στη Μεγάλη Βρετανία έχουν δείξει ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή, ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι που υπέστησαν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως θρόμβοι αίματος και φλεγμονές στην καρδιά. Οι ιατρικές ρυθμιστικές αρχές της Μεγάλης Βρετανίας ανέφεραν 438 περιπτώσεις θρόμβων αίματος και 79 θανάτους που συνδέονται με το εμβόλιο της AstraZeneca. Περισσότερες από 900 αιτήσεις έχουν υποβληθεί για αποζημίωση λόγω θανάτου ή τραυματισμού λόγω εμβολίων, με το σύνολο των απαιτήσεων να φτάνει τα 110 εκατομμύρια λίρες. Σημειώνεται ότι το σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας επιτρέπει μέγιστη πληρωμή 120.000 λιρών, ωστόσο έως τώρα δεν έχει καταβληθεί ούτε μία. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ με βάση και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ότι πλέον υπάρχουν επαρκή στοιχεία που συνδέουν τις παρενέργειες με τους εμβολιασμούς. Παρενέργειες που σε κάποιες των περιπτώσεων είναι και πάρα πολύ σοβαρές. Αν και όπως λένε οι ίδιοι και ανακοινώνουν σε επίσημο τουλάχιστον βαθμό, εμείς βεβαίως γιατροί δεν είμαστε, απλά μεταφέρουμε αυτά που ανακοινώνουν και ενίοτε τους προβληματισμούς μας, λένε ότι είναι σπάνιες. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, οι παρενέργειες αυτές σχετίζονται με πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Και αυτά είναι προβλήματα καρδιάς, καθώς επίσης και θρόμβοι αίματος. Και βεβαίως υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που ενδεχομένως να έχει υποστεί παρενέργειες τόσο σοβαρές, που μπορεί βεβαίως να μην έχει οδηγήσει στο θάνατο, αλλά να έχει οδηγήσει σε σημαντικές βλάβες, κάτι το οποίο έχει επηρεάσει και τη μετέπειτα ζωή τους. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο χρήζει διερεύνησης. Και από εκεί και πέρα βεβαίως θα έλεγα ότι από τη στιγμή που ανοίγει μια τόσο σοβαρή κουβέντα και μια τόσο σημαντική πραγματικά έρευνα, καλό θα ήταν να ενταχθεί μέσα σε αυτή την έρευνα και το θέμα του ξαφνικού θανάτου κυρίως των αθλητών αλλά και πολλών νέων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν κρίνουμε από τα πάμπολα περιστατικά τα οποία έχουν συγκλονίσει πάρα πολλούς ανθρώπους το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι αρκετοί επιζητούν να λάμψει η αλήθεια και θέλουν απαντήσεις. Όχι μόνο οι συγγενείς και οι φίλοι, αλλά βεβαίως και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε τέτοιου είδους ζητήματα και παρακολουθούν σε καθημερινή βάση τα ρεπορτάζ. Θα έλεγα και κάτι ακόμα, κυρίες και κύριοι, ότι πριν ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία σε επίσημο βαθμό, δηλαδή κάποιοι να ζητούν τη διερεύνηση των συγκεκριμένων πολύ λεπτών ζητημάτων, υπήρχαν κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι δεν ήταν ξεκάθαρα κατά του εμβολιασμού. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως, όμως ζητούσαν να γίνει μια σημαντική έρευνα προτάσσοντας την φαρμακοεπαγρύπνηση καθώς επίσης και την κίτρινη κάρτα. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις και στη χώρα μας επιστημόνων οι οποίοι έχουν διωχθεί, έχουν συρθεί στα δικαστήρια. Άρα και δεν ξέρω τι πρέπει να συμβεί τώρα.
πέρα από το αυτό που έρχεται εύκολα στο μυαλό του καθενός, το αν θα ζητηθεί μια συγγνώμη δηλαδή από συγκεκριμένους επιστήμονες που έλεγαν συγκεκριμένα πράγματα, έτσι, όπως προτάσει και η ιατρική επιστήμη από μόνη της, εκ των πραγμάτων νομίζω προκύπτει αυτό. Σίγουρα όμως νομίζω ότι πλέον υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για την επόμενη μέρα και ένας έντονος προβληματισμός. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε όπως πάντα και τα δικά σας σχόλια και μηνύματα εδώ στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Αν σας άρεσε αυτό που παρακολουθήσατε, κάντε μας ένα like. Μην ξεχάσετε το subscribe για να προστεθείτε και εσείς στην ομάδα μας και βεβαίως το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο. Να είστε όλοι καλά.